Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι το συγκεκριμένη εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε μια πολύ σημαντική χρονική περίοδο για την χώρα μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πανδημία του κορονοϊού κατέδειξε με τον πλέον περίτρανο τρόπο το στρατηγικό πλεονέκτημα πολλών χωρών εν προκειμένου της χώρας μας. Στρατηγικό πλεονέκτημα που συνίσταται στον πρωτογενή τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί στροφή 180 μοιρών στην ερχόμενη δεκαετία, καλώντας γεωργούς και κτηνοτρόφους να ξεχάσουν όσα ήξεραν. Επιχειρείται μια αλλαγή σε όλη την αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση. Και τους καλεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να πρωταγωνιστήσουν για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Θα έλεγα ότι η εξίσωση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δύσκολη. Ενδιαφέρουσα γιατί οι στόχοι που θέτει αυτή η στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και προβλέπουν ως το 2030 μείωση κατά 50% της χρήσης των χημικών φυτοφαρμάκων και του κινδύνου που συνδέονται με αυτά. Μείωση των απολειών θρεπτικών ουσιών τουλάχιστον κατά 50%, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους. Σκοπός είναι με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί η χρήση λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20%. Επίσης, θέτει ως στόχο τη μείωση κατά 50% των πωλήσεων αντιμικροβιακών φαρμάκων. Εν συνεχεία, προβλέπει την αύξηση των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας έως και το 25% της γεωργικής γης. Να σημειώσουμε εδώ ότι σήμερα μόλις το 8% της γεωργικής έκτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά βιολογικές καλλιέργειες. Στην κτηνοτροφία, ο πρωτογενής τομέας, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, είναι υπεύθυνος για το 10,3% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η στρατηγική στον τομέα της κτηνοτροφίας επικεντρώνεται στην αύξηση της βιώσιμης ζωικής παραγωγής και τη μείωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων της κτηνοτροφίας. Το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι οι στόχοι είναι πράγματι φιλόδοξοι. Πώς επιχειρείται και πώς φιλοδοξεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να πετύχει αυτούς τους στόχους τουλάχιστον έως το 2030. Η Επιτροπή θα προωθήσει αποτελεσματικά τα συστήματα γνώσης και καινοτομίας της γεωργίας με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της αλυσίδας τροφίμων. Θα ενισχυθεί και πρέπει να ενισχυθεί η συμβουλευτική υπηρεσία και η γεωργία ακριβίας. Η πρόταση της Επιτροπής για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική
επικεντρώνεται ήδη στη βιωσιμότητά της και στη σύνδεσή της με το περιβάλλον, το κλίμα και την ασφάλεια των τροφίμων. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τουλάχιστον το 40% του προτινόμενου προϋπολογισμού προορίζεται σε δράσεις για το κλίμα. Η κοινή αγροτική πολιτική περιλαμβάνει βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Όπως είναι τα νέα οικολογικά προγράμματα. Αυτά, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα προσφέρουν σημαντική ροή χρηματοδότησης για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, όπως είναι η γεωργία ακριβίας. Υπάρχουν όμως και επιφυλάξεις. Υπάρχουν και επιφυλάξεις από τα κράτη-μέλη, υπάρχουν και έντονες ανησυχίες. Και εδώ είναι που πρέπει να προσέξει η χώρα μας για να χαράξει μια συγκεκριμένη στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες που έχει η ελληνική ύπαιθρος, λαμβάνοντας υπόψη τον κατακερματισμό της γης, οι μικρές γεωργικές εκτάσεις. Αυτές οι ανησυχίες, οι επιφυλάξεις των κρατών μελών, που πρέπει να είναι και επιφυλάξεις της χώρας μας, έχουν να κάνουν με τις οικονομικές επιπτώσεις των φιλόδοξων στόχων στον πρωτογενή τομέα. Διότι μην ξεχνάμε ότι σε τρεις λέξεις εμπεριέχεται ο βασικός στόχος να παράγουν περισσότερα. Mr. Kokkalis, there will be an opportunity for questions and answers shortly, but we are quite short on time. Forgive me for interrupting you. In two minutes. In two minutes. Το συγγνώμη που διακόπτω. Σε δύο λεπτά. Συνεπώς, οι στόχοι της στρατηγικής πρέπει να ευδιγραμμιστούν με τις αποφάσεις χρηματοδότησης της ΚΑΠ και πρέπει να διασφαλιστεί ένα δίκαιο εισόδημα στους παραγωγούς μας. Και αυτή πρέπει να είναι η θέση της χώρας μας. Θέση για εγγυημένο αγροτικό εισόδημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρος, και θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου.